YouTube που μας βλέπετε. Σας δείχνω πάλι το μηχάνημα που έχω κατασκευάσει, που πολλοί με λένε να το κάνεις σε γυαλί, να το δούμε. Μήπως έχει τίποτα κρυφό, εγώ δεν έχω τίποτα κρυφό. Έχω συνδέσει ένα μοτέρ 4 κιλοβάτ. Μοτέρ είναι παρμένο από μια κορδέλα. Εδώ βάζω τα αντίβαρα, τα βάζω σε ένα κινητήρα. Το αντίβαρο όταν προσπαθεί να φύγει δημιουργεί μια ταλάντωση. Αυτή τη ταλάντωση εκμεταλλευόμαστε και την παίρνουμε εδώ σε έργο στη γεννήτρια. Τώρα, από το τίποτα δεν βγαίνει τίποτα, εμείς δίνουμε τίποτα και παίρνουμε παραπάνω efficiency, περίπου στα διπλά. Δηλαδή 200% efficiency που λένε οι Εγγλέζοι. Αυτό είναι το μηχάνημα. Το έχετε δει και σε άλλο βίντεο, μπορούμε να το βάλουμε μπρος. Λοιπόν, έχουμε και το όργανο εδώ να μας δείξει τι κατανάλωση έχουμε. Εδώ, δείξε λίγο εδώ. Και από εδώ παίρνουμε το load, δείξτε εδώ, το στέλνουμε σε ένα μεγάλο μοτέρ, 15 kW μοτέρ. Για να ζοριστεί λίγο και να μας δείξει πραγματικά τα load. Λοιπόν, το μηχάνημα αρχίζει και φορτώνει. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ, έχω βάλει ένα καπάκι, δεν ακούγεται πλέον εκείνος ο θόρυβος. Στην εμπλόκ παίρνουν λίγο δίγευμα, αλλά το μηχάνημα δεν έχει και κανένα θόρυβο ιδιαίτερο, δουλεύει μια χαρά. Ίσο 4,5 αμπέ. Ίσο 4,5 αμπέ, 4,7. 4,6, αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε και εδώ. Δείξουμε εδώ τα βόλτ. Τα βόλτ που έχουμε, μετράμε και τα βόλτ εδώ. Φάση, φάση. Για το εγώ 398 βόλτ. Από τις διορθώσεις, από το προηγούμενο βίντεο διορθώσαμε λίγο, τη στρώσαμε τη μηχανή και πήραμε και λιγάκι βολτάζ πιο ρεγουλαριστό. Οι αρμονικές μας είναι πιο ήρεμες. Μπορούμε να μετρήσουμε και το load εδώ. Έχουμε λίγα αμπέρ παραπάνω, δηλαδή φορτώσαμε λίγο το μηχάνημα, έστρωσε. Μέσον όρο 10,5. Εντάξει, τώρα η μία φάση δείχνει 12. Μέσον όρο 11,5 αμπέρ. Δηλαδή δίνουμε περίπου 5 αμπέρ και παίρνουμε 10 αμπέρ με λίγα λόγια καθαρά. Το μηχάνημα δουλεύει με 200% efficiency. Και αυτή η ενέργεια προέρχεται από τα αντίβαρα που γυρνάνε εδώ. Δηλαδή λίγη δύναμη. Δίνουμε εδώ στο ταλαντωτή. Αυτός είναι ταλαντωτής με αντίβαρα. Δουλεύει στις 700 στροφές περίπου. Και η ενέργεια πάει στην γεννήτρια εδώ. Η γεννήτρια δουλεύει 1500 στροφές. Το μεγάλο της κατανάλωσης του ρεύματος μπορούμε να το λύσουμε με αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή, το μηχάνημα είναι overtuning, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Παράγει παραπάνω από τη ξοδεύει. Okay.